ωραία πάμε. Να παρακολουθήσουμε μια κλασική αναμέτρηση μεταξύ των Εκομόντο και του Λεοντάριου. Ο Βεκόπουλος του χαρακτήρισες Μπόσο Στίλτιξ Λέγγερς. Κάτι στήρους Μόσικας. Μπάλα στον Τσαντί. Λαχός με ταμπλό παρακαλώ. Παλιστά. Μελιγιάννης. Μελιγιάννης θα πάρει την μπάλα. Είναι η κομμονή. Γιάννης για τρεις από τη γωνία. Κάντες. Μαζεύει ο Βεργόπουλος. Θα τα δώσω τον Γιάννη. Μπαλά γυρίζει η κομμονή. Το Γιάννης. Μελιγιάννης θα πατήσει καλά, θα πάρει την προσπάθεια στο χ. Μόσικας μαζεύει. Κιάντης. Λάμπας. Θα συνεργαστεί με τον Μόσικα. Δεν επιτεθεί. Λάπας, πας στο Μαράκι. Μελιγιάννης. Λεφτό Γιάννης. Πάλι στο Μελιγιάννη. Θυμάει να δώσει στον Βαζέο. Γιάννης ασκόλτησε, πάρει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του. Λεφτό Γιάννης, Βεργόπουλος. Θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Δεν θα αποδείξει τον καλάθι. Μόσικα, θα πέσει καθαρά τον Γιώργο. Αλωτιαδής φωνάζει παρόν. Παίρνει την μπάλα στην κατοχή του και τη δίνει στον Χατζησπύρου. Βλάχος. Και τριών πόντων. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι οδηγίες δόθηκαν εγκατέρωσαν στους δύο πάντους. Λάθος πάσα του Μαράκη. Λάμπας. Μόσικας. Κιάντης για τρεις. Άστοχος. Μαζεύει τον ριμπάου του Χατζησπύρου. Θα το κερδίσει το φάουλ. Φάουλ το οποίο του δίνει ο Λεφτό Γιάννης. Αναφορά της μπάλας Κιάντης. Χατζησπύρου. Λάμπας θα πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Δεν καταφέρει απολύτως τίποτα. Μπάλα στους Εκομόντο. Οι δύο ομάδες δεν έχουν μπει καλά στο παρκέ. Δικός ρυθμό, άστοχες. Πολύ χαμηλό το σκορ. Μόλις ένα καλάθι σε 3,5 λεπτά. Μελιγιάννης, πολύ ωραία ενέργεια. Προσωπική. Δείγμα των ικανοτήτων του. Και το τι μπορεί να κάνει στο παρκέ. Δύο όλα. Λάμπας. Μόσικας για τρεις, μέσα! Το αγαπημένο του τρίποντο από την κορυφή, 2-5. Στο συν 3 το Λεοντάριο. Και σήμερα και τις απουσίες του.
αρχιγενωμένης από τον Βλαγιανάκο. Τελιάνης, Τελιγιάννης, την μπάλα στο σίδερο. Κάτι Σπύριο. Κάτι. Θα γυρίσει προς το καλάθι. Ο Βεργόπουλος μαζεύει και δίνει την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Δελιγιάννη. Κλεφτό Γιάννης. Δελιγιάννης. Έπας για τρεις. Θα απαντήσει στο τρίποντο του Βόσικα. 5-5. Εδώ άμυνα δεν υπήρξε ουσιαστικά από το Κομόντο. Για δύο. Ρέμπας βαζεύει και πίνει στο Δελιγιάννη. Μαράγκης θα πάρει την προσπάθεια και θα βάλει στο σύν 3 σε θέση οδηγού την ομάδα του. 17. Κιαντής θα πάει πάλι από τον κεντρικό διάδρομο. Εδώ στάθηκαν του κερίγκο Μοντρό. Δεν ήταν θέμα άμυνας, όπου το καλάθι δεν ήρθε. Περισσότερο τύχης. Ο Γιάννης συμπέδει για ακόμη μια φορά σε αντιγράμμη των 6.75. Περί της κοιτάλη από τον Ρέπα, 13-7. Στο σύν 6. Σαν να ξεμπούκωσαν οι ομάδες. Σιγά σιγά μετά το φτωχό ξεκίνημα και τον 2. Λαχός. Μια σου και μία μου, το παιχνίδι τώρα. Βέβα. Με Γιάννης. Ο Γιάννης για τρεις και πάλι έστωχος. Λευκό Γιάννης και 2-2. 16-9. Λάπας με το Ρέπα απέναντί του. Κιαντής, Κιαντής Σπύρου, θέλει να απαντήσει. Μπάλα στο σίδερο, δεύτερη φορά και τρίτη. Λάχος παλεύει με τον Δελιγιάννη. Μπάλα για Σκομόντο. Βεργόπουλος, Δελιγιάννης, Ασοχή, Κιαντής μαζεύει, δίνει στον Λάπα και από εκεί στον Βόσικα. Αντιστέρου, άστοχος. Στο παρκέ έχει περάσει ο Νταούτ και και αυτός από το μεταγραφικό απόκτημα. Ο Βόσικας για το δεύτερο του τρίποντο. Ρώτησα σε Νταούτ, Ρέπας, Βεργόπουλος και Δελιγιάννης. Οι πέντε για Ισκο Μόντο. Head out. Βεργόπουλος. Ρεμπάς. Περιπάς.
φάουλ του Βαναρκή Βλάχος, μεγάλη πάσα, νομίζω υπέρ δέοντος φιλόδοξη. Για τρεις, βάθιος θα τροχεί. Κοσκάς, ρεπάς, το Βαζέο που θα κερδίσει το φάουλ. Μαραγιές. Λοζαρίδος στο Μαριέ. Του Βαργόπουλου για αυτά τα τελευταία 66 δευτερόλεπτα την πρώτη δεκαλέπτου. Ρε μπας. Εντάω για τρεις. Κακό. Ράπας. Ρώσικας. Η άμυνα του Ρώσικα είναι καλή. Γιατί θα βάλει τον Εντάω προς τα μέσα, θα του πάρει το φάου. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάρει τον τρίποντο. Ας αρχίσει το 7 από τον Μόντο. Ράπας. 20 δευτερόλεπτα. Τα 15 τους ανοίγουν. 10 τώρα. Και αντίς. And out. Θα πάρει το foul. Δόθηκε, δεν δόθηκε, δεν ξέρω. Δεν δόθηκε το φάουλ. Τελείωσε η επίθεση για τον Λεοντάριο. Παναφορά της μπάλας, Ελντάουτ. Ρόκιζας, αυτό ήταν. Τέλος του 10 λεπτού, 16-9 το πρώτο. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ στην αρένα της ΕΒΕ. Ανάμεσα στους το Μόντο. Από τον Ρόκιζα και 29 στο σύν 11 κομμόντο. Οι οποίοι φέτος έχουν κατέβει για να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό. Και αντίστοιχα Βλάχος. Θα γίνει το κλέψιμο, Ελντάουτ. Πολύ ωραία συνεργασία, κάποιος πρέπει να τελειώσει. Ο Ελντάουτ δεν το έκανε, ήθελε ταμπλό νομίζω εκεί. Κάντης. Βιντέλης, άστοχος. Πολύ ωραία. Ο Ράντης πήρε 10 θα φέρει να τελειώσει τη φάση. Ράντης κάτω παιχνίδι, πάνω κάτω. Ελντάουτ, Λαζαρίκο ζητάει την μπάλα, θα την πάρει το ίδιο. Στις 45 μοίρες θα σηκωθεί για 3 σίδερο. Ήταν καλή η εκδήλωση της επίθεσης. Αν εξάρτητα με το αν είχαμε καλά ή όχι. Κι αντίς. Πώς κάσει.
Στο βλάχο. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Δεν θα την κρατήσει, μάλλον θα την κρατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά σε χέρια αντιπαλών. Προϋποθέσεις εκδηλιασμού, θα τρέξει στο transition. Δεν θα φύγει τώρα το καλάθι του Νικάου. Μια τα ίδια και από την άλλη πλευρά. Το παιχνίδι είχε έναν τρελό ρυθμό. Λάπας. Θα πρέπει νομίζω να πατήσουν το πόδι στο φρενό. Δεν βγαίνει έτσι, ειδικά για το λεοντάριο. Ο βλάχος με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα μειώσει στις 6, 20-14, 7-21 για το τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν. Έχει την ευκαιρία. Πολύ όμορφη προσπάθεια και το καλάθι θα έρθει. 20-16. Μειώνουν ακόμα περισσότερο. Διαφορά στους 3. Συνδέθηκαν έξω τη γραμμή των 6.75. Λαζαρίκος θα απαντήσει. 23-17. Από το νούμερο 7 το κομμόντο. Λάπας. Θα πάρει δεξιδιάδρομο, έβαλε τα χέρια από Βαζέος. Συνέχεια από το δικό του σώμα, η μπάλα περνά εκτός. Κατοχή για τον κομμόντο. Πάρει αριστερό διάδρομο, θα κερδίσει το φάουλ. Τώρα νομίζω ήταν μια φάση στην οποία κινήθηκε ώστε να έπαιρνε το 100% ενώντας το καλάθι. Πήρε το ελάχιστο, θα έχει την δυνατότητα μέσω της γραμμής των ανέτρων βολών να μειώσει τη διαφορά στους 4. Διαφορά μένει στους 5. Πατάρικος. Μετανάγκη. Λευκό Γιάννης. Κυρία Τρίς. Άστοχο. Τσαντίσα, αστοχήσει. Ναι. 23-20. Ακόμα πιο κοντά. Τη μία κατοχή απόσταση των δύο ομάδων. Για τα ανάγκης. Αστοχήσει. Το τρίποντο προσφέρει λύσεις στους γηπεδούχους και τους κρατάει σε θέση οδηγού. Στο σύν 6 τώρα. Yeah.
Κομόντο. Για το Γιάννη. Καλανάκης. Γιάννης. Μικρόπουλος. Θα πατήσει καλά, θα συμπλώσει την φάση. Και με ένα γρήγορο 5-0 δίνει προβάδισμα 8 πόντων στην ομάδα του. Κιάννης. Θέλησε να συνεργαστεί. Το νούμερο 8. Ο Ντεντούσι. Πάμε σε time out. Οδόσικα θα πάρει το foul. Ο Λάπας για 3 για να μειώσει στους 2. Κακό. Έχει το σπάσα μεγάλη προς το Φεντούση. Ο Αργύρης μπλέκτηκε εκεί. Τελικά δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει. Βελιγιάννης. Βελιγιάννης. Ρόγιζας. Στην αγκαλιά του Βόσουγα. Κατζησπύρου. Ο Φεντιδέλης. Ο Αργύρης θα πάρει το τρίποντο. Ούτε αυτός. 0-2. Στις προσπάθειες του Λεοντάριου για να φέρει το παιχνίδι στο καλάθι. Βελιγιάννης και δείχνει το φάου. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το δεξί. Εκμεταλλευόμενος την έκρηξη που διαθέτει ο παίκτης. Στα γρήγορα του βήματα. Τελείωσε τη φάση. Η διαφορά στους 8 πόντους. Λάβας κερδίζει το φάουλ. Αστεχώς, την πρώτη Ελλάδα. Ριάντα 1-24.
31-25. Λεοντάριο 31-25-42 δευτερόλεπτα. Τα 15 για τους φιλοξενούμενους. Βόσικας θα πάρει τον τρίποντο. Θα στοχίσει μπάλα και πάλι στα χέρια του. Λάπας σε νέο τρίποντο. Ούτε τώρα είναι άστοχη. Δεν δούσε στο επιθετικό rebound. Επιμένουν. Τρεις προσπάθειες στον κάλαθο των Αχρήστων. Βαϊτανάκης έχει απέναντι του το Χατζησπύρου. Είναι χαμηλά το φάουλ. Τελειγιάννης είναι επαναφορά. Λεφτό Γιάννης. Μπάλα και καλά από τα χέρια του. Αυτό ήταν τέλος του χρόνου. 31-25 το σύν 6 το μόντο. Δεύτερο ημίχρονο της κλασικής αναμέτρησης. Το μόνο Ντράγκος Λεοντάριο. Καντής έβαλε τα χέρια από τον Βελιγιάννη. Καταθεί και πάλι για τον Λεοντάριο. 31-25, χαμηλό το σκορ. Βοσικάς για 2, εύστοχος. 31-27, το Λεοντάριο μειώνει και πάλι στους 4. Μπελιγιάννης. Καϊδανάκης. Μαράκης. Βεργόπουλος θα κοιτάξει πρόσωπο το καλάθι, μπάλα στο σίδερο. Βόσικας. Θα πάρει και πάλι την μπάλα μετά την πάσα του Χατζησπύρου. Δεν θα καταφέρει να ρίξει τη διαφορά στο καλάθι. Γιαντανάκης. Θα πάρει το τρίποντο. Αστοχός, βάζει τα χέρια του ο Σκιαντής, το δεδούσει και πάλι στο Σκιαντή. Είναι μόνος του μέσα. 31-30. Το Λεοντάριο μειώνει στον πόντο. Βλέπουμε μεγάλο παιχνίδι. Βελιγιάννης. Βελιγιάς Μαράκη, συγγνώμη. Το Βεργόπουλο. Ο Ρέμπας είναι μόνος στη γωνία. Δεν θα συνδεθεί με το καλάθι. Γιαντής. Χατζησπύρου. Θα
Πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Μπούσικας. Ο Μπούσικας θα αφήσει την μπάλα με το αριστερό. Δεν θα στοχίσει. Δεν θα βάλει μπροστά. Γεια, 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 γεια. 31-32 παραμένει. Βεδούσης. Κομόντο 31-32 Νίκος Καλάθη Κομόντο σε αυτά τα 2 και 43 που έχουμε διανύσει σε αυτό το δεκάλεπτο. And out. Ρέπας θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα πετύχει το Καλάθη. Μεγάλη πάσα νομίζω, πιαστική του βλάχου δεν χρειαζόταν, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Ρέπας ήταν από πίσω Χατζηστήριο και του δίνει το φάουλ. Θα μπορούσε και να το έχει αποφύγει. Τριάντα-τρία-τριάντα-δύο. Τριάντα-τέσσερα-τριάντα-δύο. Παίρνουνε και πάλι προβάδισμα στο σκορ. Ρέπας. Βεργόπουλος. Μπάλα γυρίζει υποδειγματικά, Γαϊδανάκης για 3, σίδερο. Επιθετικό rebound. And out. Και αυτός για 3. Βεργόπουλος επιθετικό. Δελιγιάννης. Ρέπας, Γαϊδανάκης. And out. Επιμένουν έξω από την γραμμή των 6.75. Το καλάθι δεν έρχεται. Σιαντής. Δεδούσης. Θέλησε να βρει τον Βλάχο από τα δικά του χέρια, λέει ο Ρέφ, που να μπροστά ότι βγει την μπάλα έξω. Μεγάλο ντέρμπι στην αρένα του Σέβεν. Σε ένα κλασικό παιχνίδι της διοργάνωσης. And out. Γαλιανάκης. Ρέπας. Παρενεύει ο Χατζηστήριου. Θα κλέψει την μπάλα, να δούμε αν θα την κρατήσει στον ελεγχό τους. Όχι, το μόντο και πάλι, Γαϊτανάκης! 36-32. Πάνω, τρέχουν σερί, 5-0. Σιαντής, θα κλέψει ο Δελιγιάννης. Πάλι στο Γαϊτανάκη. Άντε πιάστε τον, ούτε με λάσο. 38-32. Πέντε και 25 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Λοιπόν. Τέλος time out. Για να ανακόψουν ουσιαστικά το ρυθμό των Κομόντο. Βλάχος, αστοχή από τα χέρια του Δεδούση. Σε αυτά του Σιαντή, για 3. Όχι. Νέο επιθετικό. Λακός επιμένει. Που έπρεπε να βγάλει την μπάλα έξω. Γαϊτανάκης. Δεν θα έρθει το καλάθι. Χατζηστήριου. Τον οποίο τον καταδιώκει ο Γαϊτανάκης. Μετούσεις. Πρέπει να πατήσουν τον πόδι στο φρένο. Να πάνε σε πιο λογικές επιθέσεις. Βόστηκας επίθεση των 5 δευτερολέπτων και πάλι. Το παιχνίδι έχει τρελό ρυθμό.
Μοσικάς θα πετύχει το καλάθι και θα μειώσει σε 38-34. Περέμπας. Αστοχή ο Γαϊτανάκης από το Ινταού, τα πάρει το επιθετικό και θα χάσει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά στους 6. Κατηστήρου. Κερδισμένο φάουλ. Αντιστήρισε ένα παραφορά και αντίστοιχα. Θα κοπεί στα ίσα το Δελιγιάννη. Επαναφορά το Βλάχο. Βόσικας που έχει ώρα να μιλήσει απέναντι στο Δελιγιάννη. Άστοχος. Καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound. Ρέπας. Ενταούτ. Θα πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Ο Βεβίλης θα πετύχει το καλάθι, θα μειώσει και πάλι στις 4. 40-36. Μπροστά η Κομόντο, πάντα κοντά το Λεοντάριο. Ενταούτ. Βεργόπουλος. Πολύ ωραία η πάσα του, το φάρο του Κατσισπύρος, ο Ρόκιζα. Ο Ρόκιζας θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Άσερα στο δεύτερο επιθετικό από το Βεργόπουλο. Ενταούτ. Μπάλα για τη Κομόντο. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ωραία, θα κάνει το
στο 42-36. Σιάντης. Σιάντης πήρε. Φάκ του Βαζίου πάνω στο Βασίλια. Σιάντης. Μοσκάς. Πάρει το φάουλ. Φάουλ το οποίο του δίνει ο Ροζάκης. Θα τελειώσει τη φάση. Βεργόπουλος. Πολύ ωραία. Πάσα του Τελιγιάννη στο βάζο. Το μισό καλάθι του κόντου. 44-38. Σε δύο φορές Στεφάνη. Το καλάθι δεν ήρθε. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Βαζέος. Μπελιγιάννης. Άστοχος. Βεντούσης μαζεύει. Νέα ευκαιρία για το Λεοντάριο. Καθυσπέρου. Είναι το φάλο του Τιάντη. Πολύ ωραία η πάσα του Ρέπα. Ο Ροζάκης δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Μια δευτερόλεπτα την πάσα των αυτού του βλάχου. Είναι μόνος του, θα το πάρει το τρίποντο. Ο χρόνος τελειώνει. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ελοχή του μεταλλέπτου. 44-38. Το σκόβι του θα κάνει, θα καλούμε σε λίγο. Λοιπόν, το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Εδώ που θα κρυφθεί και τελικός διοικητής. Κατά ανάγκης. Βαζέος. Μπάλα του και βγήκε του σωστά. Σιάντης. Μόσκας. Δεδούσης. Θα βάλει το καλάθι με ταμπλού. Αυτό τώρα ήταν παλικαρίσιο με τι κεφαλαίο. 44-40. Βαζέος. Ήταν το φάουλ για τον Κατσισπύρου. Πες το Γιάννης. Ρογκίζας.
θα γυρίσει. Δεν θα πέτει και το καλάθι. Ο Λοντάριο έχει την ευκαιρία να μειώσει στο καλάθι. Χατζησπύρου. Δεντούσης. Χατζησπύρου. Τον Βόσκα. Θα πάρει το φάουλ. Ο Ρέφτη το δίνει στην αρχή της προσπάθειας. Δεν τύχει δε θέμα βολών. Παναφορά της μπάλας από τον Χατζησπύρου. Πρόσεχας με τον Λαζαρίκο. Μπετούσης. Πάρει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Τέταρτο φάουλ του Ρόγκιζα. Τέταρτο φάουλ του Ρόγκιζα. Σηκώνει Μαράκι. Άρον φάουλ. Και πολύ καλά κάνει, γιατί από τη στιγμή που το παιχνίδι μεταφέρεται χαμηλά. Στο Λόφος. Εκεί θα δοθούν οι μάχες. Ειδικά όσο πλησιάζει μέχρι στο τέλος. Δεν υπάρχει πολύ τέλεια να έχει παίκτη ο οποίος θα σκέφτεται να κάνει το πέμπτο φάουλ. Πολύ όμορφη ενέργεια των Βαζέο. Τα κάνει όλα σωστά. Το μόνο που δεν έκανα ήταν να τελειώσει τη φάση. Νέα άμυνα για το Λιοντάριο, 44-41. Γιαντής. Γιαντής θα πάρει αριστερό διάδρομο. Θα τελειώσει τη φάση. 44-43. Ο Λιοντάριο μειώνει στον πόντο. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Γαϊτανάκης. Θα κερδίσει το φάουλ. Άντε Τσιαντή. Ο οποίος θα βέβαια για μακρύ. Θα σηκώσει αμέσως το χέρι του. Μαζίος τι πήγε να πετύχει. Χατζησπύρου. Γιαντής. Χατζησπύρου για τρεις από τη γωνία μέσα για το προσπέρασμα. 44-46. Η απάντηση δεν θα έρθει. Με ένα 6-0. Με ένα 8-0. Με ένα 8-0. Στο συν 2, Γιαντής. Έχει δοθεί φάουλ στον Γαϊτανάκη. Ο coach των Κομόντο ζητάει time out. 6:59 για το τέλος του παιχνιδιού. Πάμε. Γιαντής είναι επαναφορά. Δεδούσεις. Τσιαντής. Βήματα στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Μεριλιάνης. Απέξει στην επαφή το Δεδούση. Το rebound από ποιον, από το Δεδούση. Ο οποίος δίνει λύσεις σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Με το καλάδι που πέτυχε, με τη βολή. Με αυτή την άμυνα, με αυτό το rebound. Βόσικας. Τσιαντής. Θα πάρει την προσπάθεια σήμερα. Μπελιγιάννης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάρει την κατάσταση στα χέρια. Τόσο περνάει η ώρα και οδεύουμε στο τέλος. Για τρεις. Αστοχός. Βόσικας. Θα πάει προς τα μέσα. Δεντούσης ακόμα να rebound. Ο άνθρωπος.
Μετράει 5 πόντους καθοριστικούς και αυτό το συν 4 έχει τη σφραγίδα του. Βελιγιάννης θα πάει προς τα μέσα, δεν θα τελειώσει το ριμπάδο από ποιον, από τον ίδιο. Γαϊτανάκης για 3. Η μπάλα Στεφάνη, νέο επιθετικό, ο Βεργόπουλος τελειώνει. 46-48, πάμε ρέπις λέει. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Τι παιχνίδι. Απ' τους Σπύριου. Ο Φαντιβέλης. Θα σταματήσει την τρίπλα, Βοσικάς. Ένα βήμα πίσω για 3. Και Ντούσις από τα δικά του χέρια πάλι εκτός. 4-58. Γκατανάκης. Θα πάρει το φάουλ. Φάουλ το οποίο το δίνει στο Δεδούση. Αστόχησε 46-48. Τέσσερα και 44. Καντεσπύρου έχει 4 φάουλ. Απέναντι στον Βελιγιάννη, ο οποίος τον πιέζει. Καντεσπύρου που πάει. Είναι λάθος όλο αυτό το οποίο έχει κάνει. Το ξέρει και ο ίδιος. Για ποιο λόγο να πάει σε μια ατομική προσπάθεια και να μπλέξει με όλα τα σώματα των αντιπάλων. Στάθηκαν τυχεροί, δεν το πλήρωσαν. Βεργόπουλος σε ακόμα ένα χρήσιμο επιθετικό rebound. Ισοφάριση θα έρθει. 48 όλα. Σαράντα αυτό. Βόσικας. Ο Σαντιβέλης. Κατσισπύρου, θα πάρει το τρίποντο. Δεχτήσει σε ένα rebound. Θα πάρει το foul. Αν το Λιοντάριο καταφέρει να πάρει την νίκη, νομίζω θα την οφείλει εν πολύ στην εκπληκτική, εξαιρετική παρουσία του Δεδούση σε αυτό το δεκάλεπτο. Το 48-49 για την ακρίβεια. Την μπάλα στο σίδερο. Μαζεύει ο Μαράκης και δίνει στο Βεργόπουλο. Γαϊτανάκης. Πολύ ωραία στο Γιώργο. Και πάλι Γαϊτανάκης, 3 δευτερόλεπτα. Υπερβολικός αλτρουισμός στην Πάκησαν. Δεδούσης. Θα πάει προς το καλάθι. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Η μπάλα στα χέρια των παικτών των Κομόντο. Βελιγιάννης. Λευτόγιάννης για 3. Μέσα! Τι τρίποντο έβαλε ο Λευτόγιάννης. 51-49. Είναι παιχνιδάρα. Μας έχουν αποζημιώσει πλήρως. Ας το πάρει και ο πιο τυχερός τώρα, έτσι όπως την πάει το παιχνίδι. Σε ρώσικη ρουλέτα. Βόσικας, θα πατήσει καλά για 2. 51 όλα. Κρίμα από αυτό το παιχνίδι δεν είναι live. Δύο και 44. Βεργόπουλος.
Καϊτανάκης. Θα πάρει το τρίποντο. Βρίσκουνε σκορ. Τα έχουνε σπάσει σε αυτό το δεκάλεπτο και όμως την πιο κρίσιμη στιγμή βρίσκουνε σκορ έξω από τη γραμμή των 6.75. Αρχής γενομένης με τον Κλεφτό Γιάννη. Δίνει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος στο Γαϊτανάκη. 54-51. Δύο μεγάλα τρίποντα. Πιαντής. Με το Γαϊτανάκη απέναντί του. Θα κάνει το λάθος. 1-59. Πέφτει ο Γιάννης, βρίσκεται στο παρκέ. Σε μια σύγκριση με τον Τεντούση. Πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out, ρεπάς, κι αυτός, κι αυτός! Απίστευτο! 50-51! Βρήκαν σκορ στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Σκοτώνουν με τα τρίποτα το Λεοντάριο. Δεντούσης, θα πάρει το φάουλ. Δεν είχε συμπαραστάτη ο Δεντούσης σε αυτό το δεκάλεπτο. Δεν τον ακολούθησε ούτε ένας. Ήθελε ακόμα έναν παίκτη για να κάνουν τη δουλειά. Δεν έχει τελειώσει κάτι, εννοείται αυτό. Αυτό είναι στην πρώτη. Αλλά το προβάδισμα είναι πλέον στην ομάδα των Κομόντο. Έχει γύρει το παιχνίδι προς το πλευρό της. Αυτό είναι στην δεύτερη. 57-52. Θα χρειαστούν αυτή την άμυνα. Και μετά βλέπουμε. Γαϊτανάκης. Γεργόπουλος. Πάλι στο Γαϊτανάκη θα προσποιηθεί. Θα δώσει στον Κλεφτό Γιάννη για το τέταρτο. Όχι. Γιατί θα του γίνει το φάουλ. Πολύ κακό φάουλ. Γιατί τις θέλουν στις βολές. Τους δίνουν φάουλ, τους στέλνουν στις βολές χωρίς να ξοδέψουν καθόλου χρόνο. Όπως το μπερδίσεις, έτσι και φιαντής. Αυτός και στη δεύτερη. Ο Κατσπύρου θα κλέψει. Πόδια του Γαϊτανάκη. Τα δοχείλια του Λεοντάριο. 1-14. Παναφορά της μπάλας από τον Αργύρη. Μόσιγκας. Το πιέζει ο Δελγιάννης. Θα πάει ο Κλεφτό Γιάννης. Μόσιγκας. Δεντούσης. Θα τελειώσει τη φάση, θα τελειώσει τη φάση. 57-54. Πάμε σε time out. 59-4 για το τέλος. Το Λεοντάριο μειώνει στη μία κατοχή, στους τρεις πόντους. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μπελιγιάννης. Βεργόπουλος. Το Λεοντάρι έχει να δώσει φάουλ από τα χέρια του Κατσπύρου. Μάλλον θα πέρασε εκτός. Ο πόλος ο Κομόντο έπαθε Μπαρτζόκα τώρα. Και τα ανάγκης. Θα πάρει το τρίποντο. Μέσα! Και από ό,τι φαίνεται κλείσιμο ολιστικό απρόπτου. Θα το δούμε αν αυτό το τρίποντο αποτελέσει και το κύκνιο άσμα των όποιων πιθανοτήτων για το Λεοντάριο. Είδαμε σε λίγο. Λοιπόν, Κατσπύρου, μέσα! Απίστευτο! 60-57! Βιάστηκα! Ομολογώ, το παραδέχομαι να πω ότι το παιχνίδι ίσως τελείωσε. Για να δούμε. Που να δώσουν ακόμα ένα φάουλ.
Το σκορ είναι 60-57. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξουν καθαρή άμυνα και να μην πάνε στο φάουλ. Βεντανάκης. Θα πάει προς το καλάθι. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Μπόστικας. Δεν δούσεις. Θα πάει στο καλάθι. Γιάννης θα τον βόψει. Στα 12,9. Νέο time out. Λοιπόν, παναφορά της μπάλας του Κατσισπύρου. 12-9, θέλουνε τρίποντο. Γιαντής, Κώστικας. Θα το πει καθαρά. Βεργόπουλος θα πάρει την μπάλα και θα του δίνει το φάλο το Δεδούση. Λοιπόν, ο Βεργόπουλος θέλει μία βολή για να τελειώσει το παιχνίδι. Εξήντα-57. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. 61-57. Το Μόντο θα πάρουν τη νίκη. Γιαντής, Δεδούσης. Θα κυπηρεί το φάουλ από τον Κλεφτογιάννη. Δεδούσης, ο οποίος πραγματικά πήγε να πάρει μόνος του τη νίκη. Στο 4ο δεκάλεπτο έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση. Οι Κομόντο καταφέρνουν να βρουν μεγάλα καλάθια έξω από τη γραμμή των 6.75 στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Με Κλεφτόγιαννη, με Γαϊτανάκη, με Ρέπα. 3 τον αριθμό, αυτό ήτανε. 62-58, τέλος παιχνιδιού. Γεια χαρά σ' όλους.